Ερμού. Πρώτη μέρα της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας παντού στην Αττική. Και αρκετοί είναι αυτοί που δηλώνουν άγνοια για το νέο μέτρο. Δεν το ήξερα αυτό. Α, πρέπει πάντως να τη φοράς και στον δρόμο από σήμερα το πρωί. Αλλιώς υπάρχει πρόστιμο 150 ευρώ αν γίνει έλεγχος. Ωραία. Έτοιμος. Να είστε καλά. Νόμιζα ότι ήταν μετά τις 12.30 όπως ισχύουν και τα μέτρα για την κυκλοφορία. Από σήμερα το πρωί η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση παράβασης και μη τήρησης του μέτρου προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Κάποιοι λένε πως δεν καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα του μέτρου. Δεν μπορώ να καταλάβω έξω όταν είμαστε στον αέρα τι χρειάζεται η μάσκα. Άλλοι πάλι είναι αρνητές του κορονοϊού. Έχω μάσκα μαζί μου, αλλά δεν το πιστεύω αυτό το κορονοϊό. Πολλοί είναι πάντως και ο κόσμος που συμμορφώνεται, ακόμα και αν δεν συμφωνεί. Μερικοί με το ζόρι, τέλος πάντων, δεν επιβάλλεται. Πού ναι, να τη βάλουμε, να ψωνίσουμε. Αλλά να καπνίσω εγώ ένα τσιγάρο, να πάω να πιω έναν καφέ ή έτσι και να είμαι αυτό. Εγώ πήγα μέχρι την αγορά, θα πάθουμε. Οι μαθητές θα φορούν μάσκες και στα διαλύματα, όχι όμως και στη γυμναστική. Μάσκες θα πρέπει να φοράνε και οι επιβαίνοντες στα γιοταχή, εκτός και αν είναι μόνοι τους στο αυτοκίνητο ή πρόκειται για οικογένειες. Επίσης εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας όσοι αθλούνται ατομικά ή ομαδικά σε εξωτερικό χώρο. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Καλυθέας, πρώτη μέρα της εφαρμογής της καθολικής χρήσης μάσκας. Ωστόσο, οι περισσότεροι, όπως λένε, θα φορούν τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους για να μην φάνε το πρόστιμο. Φορέσουμε τη μάσκα, τι να κάνουμε. Λόγω προστίμου, λόγω ασφάλειας, γιατί στην αρχή δεν το πίστευα. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς και στα μέσα μεταφοράς. Οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας είναι καθημερινή και εντατική και πλέον από τα ξημερώματα δεν πραγματοποιούνται μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και στους δρόμους, καθώς η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική παντού. Στη Θεσσαλονίκη οι συγχρονισμοί σε πλατείες συνεχίζονται. Τελευταίο βράδυ, χθες πριν την εφαρμογή της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, και στην Αγία Σοφία χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Ίδια εικόνα και στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς. Συγκεντρώθηκαν, προσπαθήσαμε όλο το βράδυ, εγώ και οι συναδελφοί μου, να τους απομακρύνουμε από την πλατεία και να καταφέραμε. Είσαστε έτοιμος να τη φοράτε όσο χρειαστεί? Όχι. Θα τη συνηθίσετε όμως για λόγους ασφάλειας? Όχι. Δεν πιστεύετε στον κορονοϊό? Δεν είναι ότι δεν πιστεύω, απλά δεν μπορώ να το συνηθίσω. Το κάνετε όμως τότε για ποιο λόγο? Για το πρόστιμο. Τα περιπολικά στη συμπρωτεύουσα βγήκαν από τα ξημερώματα στους δρόμους, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα νέα μέτρα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Η κυκλοφορία από τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί δεν επιτρέπεται. Από την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας εξαιρούνται όσοι εργάζονται τη νύχτα, με την υποχρέωση να έχουν μαζί τους βεβαίως οι εργοδότη, όπως και τα επείγοντα περιστατικά υγείας. Επίσης επιτρέπεται το delivery, αρκεί οι διανομής να φέρουν μαζί τους βεβαίως οι εργοδότη. Οι περιοχές όπου εφαρμόζονται τα νέα μέτρα είναι στο κόκκινο επίπεδο Κοζάνη και Καστοριά, στο πορτοκαλί επίπεδο Ανατολική και Δυτική Αττική, κεντρικός, βόρειος, νότιος και δυτικός τομέας Αθηνών, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Ιωάννινα, Λάρισα, Σέρες, Τρίκαλα, Βιωτία και Θύρα. Σήμερα θα επαναξιολογηθεί το επίπεδο επικινδυνότητας σε Ιωάννινα και Σέρες. Στις κόκκινες περιοχές πάντως η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να αφήσει ανοιχτό το λιανεμπόριο. Ανακούφιση ένιωσαν καταστηματάρχες και φορείς πως θα ανοίξει και πάλι το λιανεμπόριο στην Καστοριά. Θα είναι μια ανάσα για μας μέσα στο mini lockdown, υποστήριξαν. Στο επίπεδο 4, λοιπόν, ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα λιανικής και παροχής υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, μανικιούρ, πεντικιούρ, Ινστιτούτα Αισθητικής κλπ.